Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Χρυσόγονο. Στην κουβέντα και ο Γιάννης να μας βοηθήσει. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καταρχήν, θα θέλαμε τη δική σας άποψη για όλα αυτά τα οποία ακούσατε από τον συνάδελφό σας, από τον κύριο Μαριά. Μπορεί να μην σας αρέσει να σχολιάζετε δηλώσεις συναδέλφων, αλλά θα ήθελα την άποψή σας, διότι είναι λίγο αιχμηρός. Θα ήταν πολύ ωραία αν ήταν αληθινά αυτά. Αν μπορούσαμε δηλαδή να υποβάλλουμε τις πράξεις και τα πρόσωπα, αν θέλετε, των δανειστών σε δικαστικό έλεγχο και μάλιστα και σε ποινική μορφής έλεγχο ή εκδίκαση υποθέσεων, θα ήταν πάρα πολύ ωραία. Δυστυχώς τίποτα από όλα αυτά δεν είναι πρακτικά εφικτό και υλοποιήσιμο και φοβάμαι ότι απλώς προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ψεύτικες ελπίδες σε έναν κόσμο ο οποίος δικαίως είναι απελπισμένος. Η πραγματικότητα είναι... ποια είναι μετά τις τελευταίες εξελίξεις και εννοώ τις γνωστές αποκαλύψεις? Είχαμε αρκετά σενάρια βέβαια. Σήμερα η εικόνα ποια είναι? Ουσιαστικά δεν αλλάζει η εικόνα. Η εικόνα είναι ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πιέζει πολύ σκληρά για λήψη μέτρων τα οποία είναι εκτός πάσης λογικής και πολύ καλά κάνει η κυβέρνηση και αμήνεται απέναντι σε αυτές τις πιέσεις με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί. Από εκεί και πέρα οι Ευρωπαίοι είναι σε μια πιο, ας πούμε, χαλαρή εντός εισαγωγικών γραμμή, διότι καταλαβαίνουν ότι το να πιέσουν την Ελλάδα πέραν ενός ορίου είναι αντιπαραγωγικό και επιπλέον μπορεί να έχει δυσμενείς παράπλευρες συνέπειες σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, το Brexit και άλλα ζητήματα. Δεδομένου ότι οι Ευρωπαίοι είναι οι πραγματικοί δανειστές, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην ουσία απλώς λειτουργεί ως ο τεχνικός του σύμβουλος, εγώ είμαι αισιόδοξος ότι τελικώς θα βρεθεί λύση και η οποία να είναι μέσα στους παραμέτρους της συμφωνίας που έχει συναυτεί με τους Ευρωπαίους πέρυσι το καλοκαίρι, χωρίς να συμμετέχει τότε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Το οποίο έρχεται. Το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας ποιο είναι? Το διάγραμμα της συμφωνίας είναι ότι θα πρόκειται ούτως ή άλλως για μια οδυνηρή συμφωνία. Όμως είναι εφικτή η μείωση του πόνου, να το πω έτσι, στον βαθμό στον οποίο θα μπορέσει η ελληνική κυβέρνηση να υλοποιήσει αυτά που πρέπει να υλοποιήσει στο εσωτερικό μέτωπο, δηλαδή ανεξάρτητα από την διαπραγμάτευση με τους δανειστές, και που είναι η περιστολή της φοροδιαφυγής, ιδίως της μεγάλης φοροδιαφυγής, η καταπολέμηση του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, που στοιχίζει σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ίδιου του Πρωθυπουργού, αλλά και άλλων ανεξάρτητων παραγόντων, παραδείγματος χάρη του πρώην Γενικού Γραμματέα Διαφάνειας στην προηγούμενη κυβέρνηση. Περίπου 2 του κ. Σούρλενο, ναι. Περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο στο ελληνικό κράτος. Εάν καταφέρουμε λοιπόν να ουσιαστικά να λειτουργήσουμε ως λίγο σοβαρό κράτος, έτσι. Γιατί δυστυχώς εδώ και δεκαετίες δεν λειτουργούμε ως σοβαρό κράτος. Αν καταφέρουμε να λειτουργήσουμε ως σοβαρό κράτος, μπορούμε να και να ενισχύσουμε τη διαπραγματευτική μας ισχύ έναντι των δανειστών και να περιορίσουμε έστω και εκ των υστέρων τα μέτρα που θα ληφθούν, διότι όλα τα μέτρα είναι υπό την αίρεση της επίτευξης των στόχων. Δηλαδή, εάν επιτευχθούν οι στόχοι με λιγότερα, μπορούμε να μην πάρουμε άλλα μέτρα ή να μειώσουμε και από τα... Ο χρονικός ορίζοντας αυτής της συμφωνίας... Γιατί έλεγε για το Πάσχα ο Πρωθυπουργός ότι θα κάνουμε Ανάσταση, κύριε Χρυσόγονε, εμείς το λέμε συχνά. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει συμφωνία μέσα στον Απρίλιο, διότι το είπε ο Υπουργός Οικονομικών. Εφικτό είναι αυτό όμως? Το ότι πρέπει να έχουμε το αντιλαμβάνονται όλοι, ότι δεν μπορούμε να κολυσιεργούμε. Θα μπορούμε όμως να γίνει, μπορούμε να την έχουμε τη συμφωνία? Δεν τον ακούμε τον κύριο Χρυσόγονο. Λοιπόν. Έχουν ένα όριο αυτά το και η τωρινή κυβέρνηση, οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, τη στιγμή κατά την οποία έχουμε μια οικονομία που έχει καταρρεύσει και μια κοινωνία η οποία υφίσταται τα πράγματα. Στην τοξικότητα της...
Κύριε Χρυσόγονε, μισό λεπτάκι λίγο, διότι η επικοινωνία δεν είναι τόσο καλή. Δεν είναι τόσο καλή. Να επαναλάβω λίγο το ερώτημα, να απαντήσετε ξανά, διότι είχαμε μια προσωρινή έτσι, εμπλοκή τεχνική. Το χρονοδιάγραμμα είναι τέτοιο που μπορούμε να πούμε ότι θα γίνει σύντομα ή τουλάχιστον έτσι όπως το είπε ο Πρωθυπουργός? Δεν μπορούμε να τον ακούσουμε τον κύριο Χρυσόγονο. Να διακόψουμε προσωρινά την επικοινωνία μας. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιχειρήσουμε να διορθώσουμε το πρόβλημα με την επικοινωνία που έχουμε με τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρυσόγονο. Διαφημίσεις σε λίγο και πάλι μαζί. Θα επιχειρήσουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα. Επιστρέψαμε και θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Χρυσόγονο. Κύριε καθηγητά, έτσι είναι το τέρας, έτσι, το τεχνικό τέρας που είναι κρυμμένο παντού. Ο δαίμον των τηλεπικοινωνιών. Λοιπόν, αξία Γιώργο, δεν ξέρω αν υπάρχει ερώτηση, αλλά νομίζω πρέπει να αναφερθεί σε αυτό που είπε ο κύριος Ντάισελμπλουμ, ότι καθήκον του είναι να μην υπάρξει νέο πρόβλημα, νέα ελληνική κρίση, κύριε Χρυσόγονε. Ναι, πιστεύω ότι το θέμα μπορεί να τελειώσει μέσα στον Απρίλιο και πρέπει να τελειώσει μέσα στον Απρίλιο, διότι η χώρα δεν αντέχει μια επανάληψη του περσινού ψυχοδράματος, η οικονομία δεν αντέχει. Πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρώσουμε και επαναλαμβάνω ότι εφόσον μπορέσουμε να αποδειχθούμε αποτελεσματικοί στα μέτωπα της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, έστω και εκ των υστέρων, τα μέτρα μπορούν να απομειωθούν ή και να αναιρεθούν. Διότι πάντοτε μιλάμε για μέτρα που έχουν να κάνουν με ποσοστά επί του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Συνεπώς, εάν σε έναν άλλο τομέα που δεν είχε προϋπολογιστεί ότι θα αυξηθούν, παραδείγματος χάρη, τα δημόσια έσοδα από την καταπολέμηση φοροδιαφυγής, καταφέρουμε έστω και εκ των υστέρων να σημειώσουμε ουσιαστικές προόδους, θα αφαιρεθούν αυτά από τα υπόλοιπα και θα μπορέσουμε να μειώσουμε, παραδείγματος χάρη, τις συντελεστές προλογίες εισοδήματος και οτιδήποτε άλλο. Στον αντίποδα βλέπουμε και δημοσιεύματα όπως αυτά το τελευταίο που αφορά την Goldman Sachs, ότι το Brexit επιστρέφει. Καλά τα αγγλοσαξονικά μέσα ενημέρωσης. Όχι μόνο η Goldman Sachs. Θέλω να μου το συνδέσετε, σας παρακαλώ πολύ, επειδή το ξέρετε το θέμα καλά, και με το πιθανό Brexit. Σωστά, Γιάννη. Και η Goldman Sachs και η Citibank, μεγάλες δηλαδή διεθνείς τράπεζες, αλλά και διάφορα αγγλοσαξονικά μέσα ενημέρωσης, σπεκουλάρουν, επιτρέψτε μου την έκφραση, πάνω στις πιθανότητες ενός ελληνικού ατυχήματος, είτε διότι έχουν πολιτικές σκοπιμότητες σε σχέση και με το πιθανό Brexit, είτε διότι έχουν οικονομικές σκοπιμότητες. Πάντως οι περισσότεροι, κύριε καθηγητά, συμφωνούν ότι αν τελικά συμβεί έτσι το απευκταίο, δηλαδή να έχουμε ένα Brexit, το Brexit είναι σίγουρο με αποτέλεσμα την διάλυση της οικονομικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Δεν είμαι βέβαιος ότι τα δύο συνδέονται. Πρώτα απ' όλα, ένα ατύχημα στην Ελλάδα δεν θα συμβεί πριν από το Βρετανικό δημοψήφισμα, θα συμβεί μετά, διότι οι βαριές πληρωμές είναι τον Ιούλιο. Αλλά εάν φτάσουμε βέβαια ως εκεί, ως 23 Ιουνίου που είναι το Βρετανικό δημοψήφισμα, οπωσδήποτε τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα για την ελληνική οικονομία, για την πραγματική οικονομία, να το πω έτσι, στην Ελλάδα. Για όλους μας δηλαδή. Πάντως παρακολουθούμε τον ελληνικό λαό και διάφορες κοινωνικές ομάδες, τους δικηγόρους που συνεχίζουν επί 3,5 μήνες την αποχή. Μπήκαν στο χορό με το που ανοίγει το τάξης ναι, τη φοροτεχνική, και συνεχίζουν με αποχή μέχρι τις 18 Απριλίου. Τα πράγματα, δηλαδή τα φορολογικά μέτρα, αγγίζουν συνολικά, δηλαδή η φορολογία εισοδήματος όλων των κοινωνικών ομάδων, ξεπερνά το 60% και σε κάποιες περιπτώσεις φτάνει και το 70%. Δεν είναι πολύ σκληρά αυτά για να τα αντέξει μια χώρα και ένας λαός που βρίσκεται σε καθεστώς μνημονίου περισσότερα από 6 χρόνια? Είναι πράγματι υπερβολικά σκληρά τα μέτρα και πράγματι υπονομεύουν τη μακροπρόθεσμη προοπτική ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Αλλά βέβαια πρέπει να λάβουμε υπόψη. Είναι όλα στο βωμό του να ανοίξει κουβέντα για το χρέος, κύριε Χρυσόγονε. Μια στιγμή, πριν φτάσουμε σε αυτό. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι έχουμε πολύ υψηλή φοροδιαφυγή στην Ελλάδα. Άρα, στην πραγματικότητα, η αδικία των μέτρων. Ναι, αλλά πληρώνουν αυτοί που δεν φοροδιαφεύγουν. Ακριβώς. Αυτοί που δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν, δηλαδή. Αυτό είναι το πρόβλημα. Συνεπώς, επαναλαμβάνω ότι κρίσιμο μέγεθος είναι να μπορέσει η κυβέρνηση να υλοποιήσει τις υποσχέσεις, έστω εν μέρη, τις υποσχέσεις
που είχε δώσει στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο του 2014 ο Πρωθυπουργός και που δεν έχουν να κάνουν με τη διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Σας είπα σε ποια πράγματα, ναι, και γενικότερα θα έλεγα στην καταπολέμηση διαφθοράς και διαπλοκής. Αυτό θα έδινε μια οικονομική και όχι μόνο, θα έδινε και πολιτική ανάσα στον τόπο, διότι θα βελτιωνόταν η αξιοπιστία μας έναντι των δανειστών και θα ήταν και αυτή περισσότερο αφεκτική, ας πούμε, στη δοσολογία και στην δοσομέτρηση του τοξικού φαρμάκου το οποίο μας υποχρεώνουν να παίρνουμε. Εγώ έχω την εντύπωση ότι όλα γίνονται για να ανοίξει κουβέντα για το χρέος πάντως. Από εκεί και πέρα, φυσικά η αναδιάρθρωση του χρέους είναι η λιδία λίθος σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Δηλαδή, αν δεν υπάρξει αναδιάρθρωση του χρέους, τότε για να αποφύγουμε τη χρεοκοπία σήμερα, δεν θα την αποφύγουμε κάποια στιγμή, κατά πάσα πιθανότητα, δηλαδή δεν μπορείς να μιλάς με τα βεβαιότητα για το μέλλον, αλλά κατά πάσα πιθανότητα θα την αποφύγουμε κάποια στιγμή μέσα στην δεκαετία του 2020. Οπότε θα έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό. Σωστά. Άρα λοιπόν το ένα συνδέεται με το άλλο, αλλά από την πλευρά των δανειστών η ολοκλήρωση της αξιολόγησης τίθεται ως προϋπόθεση της έναρξης συζήτησης για την αναδιάρθρωση. Να μην πετύχει η εγχείρηση όμως. Κύριε καθηγητά, μην πετύχει η εγχείρηση όμως και ο ασθενής αποβιώσει. Στην Αθηνά και χειρακίνη. Πρέπει να βοηθήσουν όλοι μας. Να σας πω ορισμένα πρακτικά πράγματα. Αγοράστε ελληνικά. Πρέπει να προτιμάμε τα ελληνικά προϊόντα. Ένα ευρώ που δίνουμε σε ελληνικό προϊόν, από το ένα ευρώ που δίνουμε σε ελληνικό προϊόν, τα 50 ή τα 60 λεπτά, ας πούμε, επιστρέφουν στην τσέπη μας, διότι ανακυκλώνονται στην ελληνική οικονομία. Ενώ από το ένα ευρώ που δίνουμε για ξένο προϊόν, δεν γυρνάει στην τσέπη μας τίποτα. Έτσι. Λέω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Νομίζω ότι είστε απολύτως κατανοητός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Ιδιαίτερα χρήσιμη κουβέντα αυτή με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Χρυσόγονο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.